Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, είναι γεγονός. Η Πανελλαδική Συνάντηση του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών σημειώνει φέτος νέο ρεκόρ συμμετοχής. Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας, καλωσορίζουμε το σημερινό πανελλαδικό μας συντονισμό τους 125 φοιτητικούς συλλόγους που αποφάσισαν να συμμετάσχουν, ιδιαίτερα όσες και όσους συμμετέχουν σήμερα εδώ πέρα για πρώτη φορά, τους πρωτοετής συναδέλφους μας που μπαίνουν δυναμικά στο νέο ξεκίνημα της ζωής τους. Ξεχωριστά καλωσορίζουμε όλους όσους έχουν κάνει το βήμα και έχουν αποφασίσει να σπηρωθούν κι αυτοί στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις φοιτητικές οργανώσεις του εξωτερικού που με βίντεό τους αποφάσισαν να στηρίξουν τη σημερινή μας συνάντηση, να στείλουν κι αυτοί διεθνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία του σήμερα τους συνδικαλιστές εργαζόμενους από τα σωματεία, το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ που θα απευθύνουν χαιρετισμό. Για μας είναι ξεκάθαρο. Μόνο με το εργατικό κίνημα μπορούμε να δώσουμε τους αγώνες μας. Οι καθημερινές μάχες των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς για σύγχρονα δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς, για προστασία της υγείας και της ζωής, ενάντια στους πληστηριασμούς και την ακρίβεια, μας εμπνέουν και μας δείχνουν τον δρόμο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο σημερινός μας συντονισμός δεν γίνεται σε μία τυχαία στιγμή. Η παρουσία μας εδώ πέρα αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η κυβέρνηση θα τα βρει σκούρα. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για τις σπουδές, για τη ζωή και τα όνειρά μας. Σε αυτά που ετοιμάζονται να ρίξουν το τελειωτικό χτύπημα με το νέο νομοσχέδιό τους. Απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε, δεν καθόμαστε στα αυγά μας. Κάνουμε πράξη το σύνθημα της σημερινής μέρας. Με πανελλαδικό συντονισμό δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες σπουδές για να έχουμε πτυχία με αξία, δουλειά με δικαιώματα. Ακούμε από τον Υπουργό Παιδείας να δίνει πολλά λεφτά. Αφού με το νομοσχέδιο που φέρνει, κερδισμένοι είναι οι διάφοροι επιχειρηματίες που θα μπορούν να κάνουν business με την αγοροπολισία πτυχίων, τα οποία θα είναι ισότιμα με τα δικά μας. Ενώ από την άλλη, σε ό,τι αφορά τις δικές μας τις ανάγκες, τίποτα. Όπως και όλοι οι προηγούμενοι, από τους οποίους προφανώς πήρε τα μαθήματα και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Εκτός, αν θέλουν οι ίδιοι να θεωρήσουμε σύμπτωση, ότι όλα τα νομοσχέδια που αφοράνε τα πανεπιστήμια τα έφεραν με κλειστές σχολές και σχολιά. Τώρα φέρνει το νομοσχέδιο Χριστούγεννα και θέλει να το ψηφίσει μέσα στην εξεταστική. Είναι πραγματικά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοια κόλπα φθηνά θα γλιτώσουν τις αντιδράσεις των φοιτητών. Σήμερα η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων συντονίζεται πανελλαδικά. Είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πρωτοφωνάζει. Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές. Να μην τολμήσουν να φέρουν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που αποτελεί πραγματικά αντιδραστική τομή που χτυπά, συνάδελφοι, πρώτα και κύρια, και αυτό τονίζουμε, τα ίδια μας τα πτυχία. Τα σχέδιά τους για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι εδώ και χρόνια στον πάγο. Και έχουμε στόχο και θα τον υλοποιήσουμε. Θα τα αφήσουμε εκεί πέρα. Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε. Με τη σημερινή συνάντηση κλιμακώνουμε το δικό μας σχέδιο για να τους εμποδίσουμε. Βέβαια, δεν έχουμε ακούσει από τον Υπουργό, για να είμαστε και ειλικρινείς, κανένα σοβαρό επιχείρημα για να υποστηρίξει το έγκλημα που ετοιμάζει σε βάρος των σπουδών μας. Όμως πάει πολύ να ετοιμάζουν νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση και να μας μιλάει συνέχεια για business, ποσοστά επί των ΑΕΗ, οικονομικά στοιχεία κτλ. Κτλ. Ούτε ένα επιχείρημα να τεκμηριώνει με επιστημονικά ακαδημαϊκά κριτήρια τι έρχεται να ωφελήσει τους φοιτητές το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ό,τι λέει επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς που εμείς καταγγέλουμε, ότι θυσιάζουν τις μορφωτικές μας ανάγκες με στόχο να μεγαλώσουν τα επιχειρηματικά κέρδη από τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα, ταυτόχρονα να χτυπήσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ο Υπουργός προβάλλει την τεράστια επιτυχία, ως τεράστια επιτυχία, την αύξηση κατά 1% του ΟΑΕΠ
από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ότι δηλαδή τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματιών κάτι θα παίρνει από αυτά και το κράτος. Ωραίος τρόπος, του απαντάμε. Ελπίζουμε να μην έχει στο μυαλό του να καταργήσει τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, να βάλει διόδια σε όλους τους δρόμους των πόλεων για να αυξήσει κι άλλο το ΑΕΠ. Ως εδώ, συναδέλφισες και συνάδελφοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Για όλους εμάς τους φοιτητές αποτελεί τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Νιώθουμε οργή όταν για να καταφέρουμε να γίνουμε φοιτητές ξεπεράσαμε τόσα εμπόδια. Στερηθήκαμε, κοπιάσαμε, κόψαμε από αλλού για να πληρώσουμε φροντιστήρια. Όταν για να σπουδάσουμε πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανύπαρκτες υποδομές, με ελλείψεις στους διδάσκοντες, με υγρασία, κρύο, συνολικά άθλιες συνθήκες. Όταν τα καταφέραμε με στήριγμα, την οικογένειά μας, τους φίλους και τους συναδέλφους μας και έχοντας ως στόχο να κερδίσουμε ένα μέλλον καλύτερο, κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε, αυτό το μέλλον είναι σήμερα που όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται, αλλά μπαίνει από την κυβέρνηση τους επιχειρηματικούς ομίλους ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο. Και η κυβέρνηση, το τονίζουμε, κάνει νόμο με το καινούριο νομοσχέδιο την αδικία. Όποιος έχει λεφτά θα αγοράζει ένα πτυχίο ισότιμο με το δικό μας. Τα πτυχία μας θα διαλυθούν και τελικά ο κόπος τόσων χρόνων θα πηγαίνει χαμένος. Η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το πούμε πιο απλά, κυριολεκτικά διαλύει τα πτυχία μας. Με την πολιτική της εμπορευματοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης, φτάσαμε συνάδελφοι στο σημείο ένας στους τέσσερις κατόχους των πτυχίων ΑΕΗ να είναι άνεργος. Ένας στους τρεις πτυχιούχους να δουλεύει σε επάγγελμα άσχετο με το αντικείμενο που τελείωσε. Ένας στους έξι πτυχιούχους να αμείβεται από 400 έως 800 ευρώ. Όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί, όπως είπαμε και πριν, κυριολεκτικά μία αντιδραστική τομή. Πρακτικά, όποιος έχει λεφτά θα μπορεί να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο αποκτώντας ακριβώς τον ίδιο τίτλο σπουδών με εμάς, με πλήρη κατοχυρωμένα πτυχία. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ας σκεφτούμε τα εξής. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που σήμερα δηλώνουν κιόλας βροντερό παρόν εδώ πέρα, εδώ και 5 χρόνια βιώνουν μια πραγματική κοροϊδία με σπουδές για ένα πτυχίο κουρελόχαρτο, το οποίο δεν αναγνωρίζεται. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιλέγει να αναγνωρίσει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στα πτυχία των κολεγίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων πριν καν αυτά ανακοινωθούν. Είναι πραγματική ξεφθύλα. Οι φοιτητές της ιατρικής και της νομικής θα ξεθεώνονται στο διάβασμα, στο άγχος, στα φροντιστήρια για να γράψουν 18 και 19.000 μόρια, ενώ κάποιοι άλλοι με 19.000 ευρώ θα μπορούν να σπουδάσουν το ίδιο αντικείμενο. Οι φοιτητές της πολυτεχνικής, της γεωπονικής και σε άλλες σχολές που παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα από επιμελητήρια θα συναντήσουν νέα εμπόδια και κόφτες, νέες πιο δύσκολες εξετάσεις για να πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, στο όνομα της αξιολόγησης των πολλών και διαφορετικών πτυχίων. Όλα αυτά τα πτυχία διαφορετικών σχολών θα αναγνωρίζονται και θα γράφονται οι απόφοιτοί τους σε διάφορα επιμελητήρια. Κάπως έτσι, αντί εμείς να αποκτάμε αυτόματα τα επαγγελματικά δικαιώματα για το αντικείμενό μας, θα επιβληθούν νέες εξετάσεις, νέες επιστοποιήσεις, θα μετράει η προϋπηρεσία, η πρακτική άσκηση και πολλά άλλα εμπόδια για να πάρουμε ένα μικρό τμήμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Ήδη συζητιούνται αυτές οι εξελίξεις στο τεχνικό επιμελητήριο. Με την κινητοποίησή μας την προηγούμενη εβδομάδα οι φοιτητικοί σύλλογοι ακυρώσαμε την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων, όμως κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν σημαίνει εφησυχασμός. Σε ένα μήνα το ΤΕΕ συνεδριάζει ξανά για το ίδιο θέμα. Οι φοιτητές μέσα από τους συλλόγους μας θα είμαστε εκεί για να δώσουμε βροντερό μήνυμα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η αναζήτηση της εργασίας με το νέο νομοσχέδιο θα μετατραπεί σε διαγωνισμό για το πόσο βαθιά μπορούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη με το κυνήγι πανάκριβων πιστοποιητικών μεταπτυχιακών με τίτλο, όπως μας λένε, «Φτιάξε ένα ελκυστικό βιογραφικό», αγοράζοντας από το μεγάλο παζάρι πτυχίων όλων των επιπέδων με βάση το ότι πληρώνεις παίρνεις. Είναι πολύ εύστοχο το σύνθημα
που έγραψε ένας φοιτητικός σύλλογος στο Πανό σε κινητοποίηση που πραγματοποιούσε για τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Διαλύουν τα πτυχία μας, τσακίζουν τις σπουδές, ψάχνουν πελάτες και όχι φοιτητές. Με το πτυχίο λοιπόν να λογοριάζεται ως ένα ακόμη χαρτί, μεταξύ των ακόμα περισσότερων που θα προσφέρονται, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αποφύτων συνάδελφοι θα εκτοξευτεί. Έτσι θα πιέζονται τα επαγγελματικά εργασιακά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, αφού οι εργοδότες θα αξιοποιούν αυτή την κατάσταση για να δίνουν μικρότερους μισθούς. Αφού θα λένε πιο εύκολα, αν δεν θες εσύ, θα προσλάβω έναν άλλον. Υπερασπιζόμαστε εμείς οι φοιτητές και το δηλώνουμε. Τα πτυχία, τον κόπο, το μεράκι τόσων χρόνων. Απαιτούμε τα πτυχία μας να αξίζουν και όχι να κοστίζουν. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, νιώθουμε αγανάκτηση γιατί η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα που συμφωνούν, όπως και σε πολλά άλλα στο ίδιο θέμα, κάνουν το άσπρο μαύρο. Η μόνη επαφή που έχουν τα πανεπιστήμια, οι ίδιοι, είναι ότι έχουν κάνει την κοροϊδία επιστήμη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο θα έχει τίτλο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο». Αν τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά, θα πιστεύαμε πραγματικό ότι ο Υπουργός τρολάρει. Ονομάζουν ελεύθερο ένα πανεπιστήμιο πλήρως εγκλωβισμένο στην τεράστια υποχρηματοδότηση, στις τεράστιες ελλείψεις, στα δεσμά των επιχειρηματιών που λιμένονται τη χρηματοδότηση, την έρευνα, πανεβαίνουν ακόμη και στα προγράμματα σπουδών. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει πως θα απελευθερώσει το κράτος από την ευθύνη του να λύνει προβλήματα, δίνοντας πλήρη ελευθερία δηλαδή στους επενδυτές και επιχειρηματίες για να ξεσαλώσουν πάνω στις σπουδές και τα δικαιώματά μας. Να παίζουν με το μέλλον χιλιάδων φοιτητών, ξεπουλώντας τα όνειρά τους με το να εμπορεύονται πτυχία, να κυνηγάνε για όλη τους τη ζωή πιστοποιή σεμινάρια με τα πτυχιακά, να λειτουργούν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων μας χωρίς να τους ενοχλεί κανένας, χωρίς να έχουν την ευθύνη να λογοδοτούν πουθενά, να κόβουν και να ράβουν για τις επιχειρηματικές τους business. Αυτό εξάλλου εννοούν όταν λένε πως θα τελειώσει η γραφειοκρατία. Τελικά, συνάδελφοι, η μόνη ελευθερία που δεν αναγνωρίζει η κυβέρνηση είναι ελευθερία να σπουδάζουμε δωρεάν, να έχουμε πτυχία με αξία. Λένε ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον ακαδημαϊκό κόσμο και αυτό πρέπει να τελειώσει. Λένε πως πρέπει να αντιστοιχηθούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τόσα χρόνια αυτό δεν κάνουμε, τους απαντάμε, με τους νόμους που πέρασαν ένας προς ένας. Το πρόβλημα είναι, συνάδελφοι, ότι ο κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απόσταση του πτυχίου από το επάγγελμα, οι πανάκριβες σπουδές, το ατελείωτο κυνήγι πανάκριβων πιστοποιήσεων. Φυσικά στη χώρα μας υπάρχουν κάποιες θετικές εξαιρέσεις. Θετικές εξαιρέσεις που εμείς οι ίδιοι επιβάλαμε με τους αγώνες μας. Όπως ότι ακόμα δεν πληρώνουμε δίδακτρα σε μία σειρά από ιδρύματα. Ότι υπάρχουν κάποιες δωρεάν παροχές φοιτητικής μέρημνας. Μπορεί, συνάδελφοι, στη χώρα μας να λειτουργούν ήδη 32 θεσμοθετημένα κολέγια ως παραρτήματα ιδρυμάτων του εξωτερικού, όμως είναι προφανές ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι απλά να φέρουν λίγο περισσότερα. Τους νοιάζει, συνάδελφοι, να τα κάνουν πραγματικά όλα ίσωμα, να ανοίξουν νέα παιδεία, να βγάλουν νέα κέρδη επιχειρηματίες, εκμεταλλευόμενοι τη μεγαλύτερη πλατεία που δημιουργεί υποβάθμιση και συνεχείς κόφτες από την πρόσβαση στο επάγγελμα. Εμείς τους απαντάμε πως η μόρφωση είναι δικό μας δικαίωμα. Δεν μπορεί να εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειάς μας. Προκαλούνε όταν μας λένε πως πρόκειται για εξυγχρονισμό, όταν μας παρουσιάζουν πρακτικά την πλήρη οπισθοδρόμηση. Αλήθεια τους ρωτάμε. Πόσο σύγχρονο είναι να λειτουργούν σήμερα τα ιδρύματά μας στα όρια τους, να μην διδάσκονται μαθήματα για ολόκληρους μήνες όπως γίνεται σε μία σειρά από ιδρύματα, να μην αναπτύσσονται υποδομές, η εκπαιδευτική διαδικασία για όλους παρά μόνο για τομείς που κερδοφορούν επιχειρήσεις, αποκλείοντας ακόμη φοιτητές όπως έχουμε δει χαρακτηριστικά στο ΑΠΘΙΤΑ. Αν ήθελε η κυβέρνηση να εξυγχρονιστούν οι σπουδές μας, θα μπορούσε να αποδεχτεί πολύ απλά τις δικές μας διεκδικήσεις, που εδώ και χρόνια απαιτούμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Ο εξυγχρονισμός τους είναι επιλεκτικός. Αφορά την επιχειρηματική δράση και όχι τις ανάγκες μας για ολοκληρωμένη γνώση. Αυτός είναι ο καημός του. Δείτε χαρακτηριστικά αυτό που είπαμε. Στο ΑΠΘΙΤΑ, φοιτητές αποκλείστηκαν από αίθουσα διδασκαλίας έτσι ώστε αυτή να χρησιμοποιείται μόνο για επιπληρωμή με τα πτυχιακά μαθήματα. Στο ΕΚΠΑ, που πανηγυρίζει για την ίδρυση τμήματων στην Κύπρο, γιατί ενισχύει, λέει, την εξωστρέφειά του, με έσοδα από δίδακτρα και πελατεία εκτός συνόρων. Αυτό θα πει business. Το ρίσκο να φορτώνεται στα πανεπιστήμια και τα
έσοδα, τα κρατικά κονδύλια, να αξιοποιούνται όχι για τις δικές μας τις ανάγκες, αλλά για νέες επενδύσεις. Αυτό εξάλλου μαρτυρά ο απολογισμός από τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, που γεμίζουν με εκατομμύρια τα ταμεία, όμως για τους φοιτητές, τι να το κάνουνε, μία από τα ίδια. Αυτοί οι δύο κόσμοι θα ενισχυθούν με τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα γίνει και το δημόσιο ακόμα πιο ξένο για τις ανάγκες των φοιτητών. Μια ματιά στο πού πάνε τα λεφτά για τα πανεπιστήμια πείθηκε τον καθένα. Οι διοικήσεις των σχολών δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγχωνεύσεις μαθημάτων λόγω συνταξιοδοτήσεων που δεν αναπληρώνονται όπως γίνεται στο Πολυτεχνείο. Δεν διδάσκονται μεγάλο μέρος του προγραμμάτου σπουδών. Δεν μπορούν να στηριχτούν οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών όπως η φαρμακευτική του ΕΚΠΑ. Αλλά ακόμα και άλλες λειτουργικές δαπάνες όπως είναι η θέρμανση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε διάφορα ιδρύματα. Κι όμως την ίδια ώρα βρέθηκαν λεφτά για αλλού. 604 εκατομμύρια συνάδελφοι για την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων. 20 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν διαφήμιση σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα. Σχεδίαζαν 13 εκατομμύρια για να αποσπάσουν την παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία μας. 25 εκατομμύρια για τους μάνατζερ των σχολών μας, ενώ το πάρτι των εκατομμυρίων συνεχίζεται με τη χρηματοδότηση της εξωστρέφειας, δηλαδή την προσέλκυση διεθνούς business και πελατείας, με συνολικό προϋπολογισμό 472 εκατομμύρια ευρώ και δεν χρειάζεται καν να αναφερθούμε στα εκατομμύρια που κυκλοφορούν στους ΕΛΚΕ, δηλαδή στην καρδιά της επιχειρηματικής δράσης. Πέρα όλων των άλλων, ο Υπουργός μας είπε ότι η κατοχήρωση του άρθρου 16 είναι κατάλοιπο της Χούντας, συνάδελφοι. Και σήμερα το ξεπερνάμε. Αναβαθμιζόμαστε, εξυγχρονιζόμαστε, πηγαίνουμε ένα βήμα ακόμη παραπέρα τη δημοκρατία μας. Μάλλον το απαντάμε, θέλει να προκαλέσει την νοημοσύνη μας. Μας λέει ότι είναι κατάλοιπο της Χούντας η δημόσια και δωρεάν παιδεία και δημοκρατικό σύγχρονο δικαίωμα να πληρώνουμε πανάκριβα για τις σπουδές μας. Η επιστήμη πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Βέβαια είναι και αδιάβαστος, γιατί η Χούντα προσπάθησε η ίδια εκείνη την περίοδο να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά οι μεγάλοι ιστορικοί αγώνες των συναδέλφων μας τότε το απέτρεψαν. Ας διδαχτεί λοιπόν από την ιστορία όπως πρέπει, γιατί οι φοιτητές βρισκόμαστε και αυτό στο σημείο στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα παραμείνουμε σε αυτή. Να αφήσουν λοιπόν τα σάπια. Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα βρεθεί σαν διέξοδο και θα υποβαθμιστεί αν συνυπάρξει με τα ιδιωτικά. Θα έπρεπε να ντρέπονται, να τα ξεστομίζουν αυτά όταν η πολιτική της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης οδήγησε το σιδηρόδρομο στα Τέμπη. Θα μπορούσαν βέβαια να μας πούν οι συνάδελφοι από τις σχολές υγείας που τη γνωρίζουν καλά την κατάσταση, η οποία οδήγησε αυτή η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων το σημερινό δημόσιο σύστημα υγείας στην πραγματική κατάρρευση. Ή μήπως η ίδρυση ιδιωτικών σχολείων οδήγησε σε αναβάθμιση των δημόσιων με τα ταβάνια που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Συνάδελφοι, ο ανταγωνισμός τους δεν αφορά το ποιος θα εξασφαλίσει για μας σύγχρονες σπουδές, αλλά θα οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες στο περιεχόμενο των γνώσεών μας, στο πτυχίο μας, στην ίδια τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ο υγιής ανταγωνισμός που λέμε σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη κερδοσκοπία, χωρίς νόμους, χωρίς κανόνες, πέρα από έναν, αυτόν του κέρδους. Τους νόμους του πολέμου για αξιοποίηση κονδυλίων και προγραμμάτων με τους φοιτητές, με υποβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, που θα βρεθεί αδύναμο να ανταποκριθεί. Η κρατική χρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου θα θεωρείται αδικία για τους ιδιώτες. Το κράτος θα βρει την ευκαιρία να πετάξει από πάνω του κάθε ευθύνη για τη χρηματοδότηση και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αλήθεια ρωτάμε, πώς θα ανταπεξέλθουν τα πανεπιστήμια σε αυτή τη συνθήκη? Δεν υπάρχει υγιής, αλλά μόνο βαριά άρρωστος ανταγωνισμός, απαντάμε, ο οποίος είναι πραγματικό μικρόβιο, πραγματικό ζυζάνιο για τις δικές μας ανάγκες. Μια αρρώστια, συνάδελφοι, που θα έχει πολλά συμπτώματα. Νέους κόφτες για να υπάρχει πελατεία για τα ιδιωτικά. Κλείσιμο για τμήματα χαμηλής ζήτησης. Ιδιαίτερα τα τμήματα της επαρχίας που δεν θα εξασφαλίσουν βιώσιμη λειτουργία. Μεγαλύτερα κενά από τη φυγή καθηγητών που θα αναζητούν καλύτερες απολαβές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οικονομική ασφυξία που θα οδηγεί στην αναζήτηση πόρων και τελικά εξάρτηση από χορηγούς και από δίδακτρα που θα αυξάνονται σε μεταπτυχιακά και άλλα σεμινάρια. Καμία δωρεάν παροχή φοιτητικής μέρημνας. Δεν μας λένε για ποιους προορίζονται οι νέες ευκαιρίες
οι επιλογές που υπόσχεται με το νομοσχέδιο. Για μας και τις οικογένειές μας, η μόνη ευκαιρία, η μόνη επιλογή που μας δίνουν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της, είναι να επιλέξουμε πού θα βάλουμε τα περισσότερα λεφτά μας. Οι μόνοι κερδισμένοι συνάδελφοι, και το έχουμε καλά στο μυαλό μας, θα είναι οι έμποροι πτυχίων και εργοδότες. Είναι πρόκληση να μιλάνε για τους νέους που μένουν εκτός πανεπιστημίων, για αυτούς που φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, για αυτούς που έκλεισαν τις πόρτες των πανεπιστημίων μας. Αν ήθελαν αλήθεια και τους ενδιέφεραν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θέσπισαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Γιατί δεν εξασφαλίζουν δωρεάν φοιτητική με έρευνα? Γιατί δεν εξασφαλίζουν την αντίστοιχη στήριξη σε εμάς σήμερα? Το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα βρουν πελατεία, πώς θα αρμέξουν τα πορτοφόλια των φοιτητών που αναζητούν μια άκρη να πιαστούν για τις σπουδές τους. Το σίγουρο είναι πως με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αντί για ευκαιρίες, μεγαλώνουν τα εμπόδια για τις σπουδές και το αντίκρισμα για χιλιάδες φοιτητές. Εξάλλου, τα ψέματά τους έχουν κοντά ποδάρια. Μήπως τα 32 κολέγια που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας μείωσαν τη φυγή στο εξωτερικό? Ή αλήθεια, στις χώρες που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν φεύγουν νέοι στο εξωτερικό? Στη Βρετανία, στη Γαλλία και αλλού, ακόμα και στην Κύπρο, που μας την παρουσιάζουν και ως παράδειγμα, δεν φεύγουν κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές από το νησί για να σπουδάσουν αλλού? Όλα αυτά γιατί το θέμα είναι πιο σύνθετο, αφορά και την εργασιακή προοπτική των αποφύτων, την αγορά μεταπτυχιακών και πολλούς ακόμα παράγοντες. Ακούσαμε, συνάδελφοι, βέβαια, και ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, ότι τα ιδιωτικά θα λειτουργούν με αυστηρά, ποιοτικά κιόλας, κριτήρια. Εδώ πλέον η κατάσταση πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Είναι κοινό μυστικό ότι για τους επενδυτές, ό,τι πουλάει, παίρνει άριστα, βαθμολογείται με 10. Εξάλλου, τα κριτήρια που έχουν ανακοινώσει πρακτικά αφήνουν την ευθύνη κάθε ιδιωτικού πανεπιστημίου να ορίζει και να αυτοαξιολογεί την ίδια τη δουλειά. Ξέρουμε που οδηγούν φυσικά όλα αυτά, αφού σε αυτό το έδαφος θα ξεσαλώσει η αγορά πτυχίων και άλλων. Μάλιστα, ο Υπουργός τελικά τα γυρνάει και το αποκάλυψε. Συζητάνε, λέει, ποια κολέγια που λειτουργούν ήδη στη χώρα μας θα πάρουν έγκριση, θα βαφτιστούν δηλαδή πανεπιστήμια. Τόση αριστεία. Βέβαια, το να αποκαλείται η κυβέρνηση την ΕΘΑΕ είναι επίσης ανησυχητικό. Η Εθνική Αρχή Ενότατης Εκπαίδευσης είναι ακριβώς αυτή η αρχή που κρίνει άριστα τα πανεπιστήμια που δεν έχουν καθηγητές, που οι απόφοιτοί τους δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, που η φοιτητική μέρημνα είναι ανύπαρκτη, αλλά τρέχουν από την άλλη συμπράξεις με επιχειρήσεις. Αυτή η αξιολόγηση και τα κριτήρια βιωσιμότητας είναι που οδηγούν και στα φαινόμενα παραλογισμού, όπως αυτά που βιώνουν οι φοιτητές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τη συγχώνευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, των παρευξήνιων σπουδών και αυτού της ιστορίας και ανθρωπολογίας, η φαντασία στην υπηρεσία της πολιτικής τους. Αλλά αλήθεια, ποιος δεν αναρωτήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση για ίδρυση ιδιωτικής ιατρικής σχολής από γνωστά φάουν της υγείας? Αυτές οι επιχειρήσεις θα διδάσκουν το πώς κερδοσκοπούσαν πάνω στις ίδιες ζωές των ασθενών μέσα στην πανδημία? Θα μας διδάσκουν ότι η ανθρώπινη ζωή κοστολογείται με τιμοκατάλογο? Θα διδάσκει τη λογική που θεωρεί κόστος την ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη? Το περιεχόμενο της διδασκαλίας σε αυτή τη σχολή θα βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες ιατρικής ή στις συγκεκριμένες ανάγκες του καταμερισμού της κάθε επιχείρησης υγείας για εργαζόμενους διαφορετικών επιπέδων που θα έχουν και ημερομηνία λήξης? Μην το πάμε πολύ μακριά. Με τη λογική του, σε λίγο οι γιατροί δεν θα ορκίζονται στον Ιπποκράτη, αλλά στον Τάιλερ και τον πατέρα του το management. Το σύνθημα, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ταιριάζει, συνάδελφοι, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για αυτό και γιατί αυτό? Γιατί για μας το ποτήρι της εμπορευματοποίησης των σπουδών μας, της λειτουργίας των πανεπιστημίων με ιδιωτικονομικά κριτήρια, γέμιζε στάλα-στάλα. Κανένας τους δεν είναι άμυρος ευθυνών. Όλοι μαζί διαμόρφωσαν το σημερινό Πανεπιστήμιο ΑΕ που τσακίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Δεν μας λένε, συγγνώμη, όλοι μαζί εφάρμοσαν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πανεπιστήμια, ψηφίζοντας νόμους για αναγνώριση ιδιωτικών κολεγίων, για τη μείωση κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, για γενίκευση διδάκτρων. Γι' αυτό σήμερα η κυβέρνηση βρίσκει έτοιμο το δρόμο για να αποτελειώσει αυτή τη δουλειά που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ όχι απλά δεν θα μπουν εμπόδιο υπό προϋποθέσεις, όπως δηλώνουν, αλλά θα αποτελέσουν πραγματικό στήριγμα της κυβέρνησης, φτιάχνοντας τα θεμέλια στα οποία θα στηρίζεται το σημερινό νομοσχέδιο. Μπροστά μας, τελικά, συνάδελφοι, προβάλλει
η ίδια διαχωριστική γραμμή η οποία μας έχει γίνει ιδίωμα. Ή με τα κέρδη τους ή με τις ανάγκες μας. Προβάλλει πιο καθαρά από ποτέ. Ή τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας. Το τίποτα δεν αλλάζει και η απογοήτευση σε εμάς δεν ταιριάζει. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια ζωή να κερδίσουμε. Και πλέον, συνάδελφοι, ξέρουμε το πώς. Η ελπίδα βρίσκεται στην οργάνωση της διεκδίκησης, στη συλλογική δράση. Όλοι τους μπορεί να είναι πλειοψηφία μες στη Βουλή, όμως εμείς είμαστε πλειοψηφία στα ΕΗ. Αυτό απέδειξε η δράση των ψηφιστικών συλλόγων, τους υπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, που βγήκαν μπροστά στο προηγούμενο διάστημα, για να καταφέρουμε πολλές πλευρές του νόμου πλαισίου να μείνουν στα χαρτιά 1,5 χρόνο μετά την ψήφισή του, να ακυρωθεί στην πράξη είσοδος της αστυνομίας, με την παραδοχή κιόλας, μέσα στο κατά καλό καιρό του Υπουργού, πως έφαγαν μια μεγάλη ήττα. Να παραμείνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η παιδαγωγική επάρκεια στα πτυχία των αντίστοιχων σχολών. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν διαμονή συγγραμμάτων κόντρα στον νόμο που προβλέπει την επιπληρωμή παράδοσή τους. Να οργανωθούν και να παλέψουν όλοι οι φοιτητές που είχαν ανάγκη μετεγγραφή. Να εξασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερος αριθμός κατεξαίρεση μετεγγραφών. Να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία οι Θεσσαλοί φοιτητές που οι οικογένειές τους έχασαν τις περιουσίες τους πλημμύρες και σήμερα πολλοί από αυτούς βρίσκονται ανάμεσά μας. Να μην χάσουν το εξάμηνό τους και να προχωρήσουν κανονικά τις σπουδές τους. Να εξασφαλίσουμε δωρεάν σύντηση, μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο για όλους τους πρωτοετής συναδέλφους μας μέχρι να εκδοθεί το πάσο τους. Να εξασφαλίσουμε την ομαλή ένταξη στη νέα φάση της ζωής τους με ξεναγήσεις και άλλες πολλές εκδηλώσεις υποδοχής που πραγματοποιήσαμε. Σε αυτή τη φάση του, οι πρωτοετοί συνάδελφοί μας είχαν στο πλευρό τους με τις μαχητικές κινητοποιήσεις, με τις εκδηλώσεις υποδοχής, με τις δράσεις μας για δοξημένο πρόβλημα της φοιτικής στέγης, κατάφεραν να βρουν ένα αποκούμπι στη νέα τους αρχή. Καταφέραμε να μην πεταχτούν στον δρόμο εστιακοί φοιτητές, να πάρουν πολλοί φοιτητές που πληρούσαν τα κριτήρια, αλλά δεν χωρούσαν στις εστίες δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Να βελτιώσουμε και να λύσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα διαμονής. Να ακυρώσουμε στην πράξη τους εκβιασμούς για χαράτσια με ενέχειρο το πτυχίο. Αυτή τη δύναμη αναγνωρίζουν οι σύλλογοι εστιών όλης της χώρας και η συντροπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται και αυτή σήμερα εδώ. Καταφέραμε να μπουν εμπόδια στην εφαρμογή διατάξεων του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη όπως οι διαγραφές. Να σηκώσουμε πανελλαδικό κύμα αντίδρασης απέναντι στην απαράδεκτη πειθαρχική δίωξη σε βάρος των εκλεγμένων συναδέλφων στην Πάτρα που είναι και αυτή σήμερα εδώ. Να παραμείνουν δωρεάν τα μεταπτυχιακά σε δεκάδες τμήματα σε όλη τη χώρα. Ένα χρόνο μετά την απαράδοξη απόφαση. Να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα και να αναγνωριστούν τα πτυχία των γεωπονικών τμήματων που πανεπιστημιοποιήθηκαν. Οργανώσαμε πανελλαδική μέρα δράσης για το ζήτημα. Συντονίστηκαν όλοι οι σύλλογοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις και ασκήθηκε πίεση. Καταφέραμε να υψωθεί τείχος προστασίας ενάντια στη βία, την ανισοτιμία που αντιμετωπίζουν οι συμφοιτήτριές μας, τις σύγχρονες εκφάνσεις της. Να σταθούμε συλλογικά δίπλα σε όποια συναδέλφισσα το είχε ανάγκη. Να σφίξουμε το χέρι της, να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη. Καταφέραμε να εμποδίσουμε τα σχέδια εργολάβων σε διάφορα ιδρύματα, σε όλη τη χώρα για να μπει αντίτιμο στη σύντηση. Να εμποδίσουμε σειρά από ανταποδοτικές λειτουργίες όπως το Αριστοτέλειο και το Δημοκρίτιο. Να εξασφαλίσουμε σε κάποιες πόλεις τη μείωση αντιτίμου για τις μεταφορές, όπως έγινε για όλους τους φοιτητές από την Κρήτη. Να βρεθούμε από την πρώτη στιγμή μπροστά για να κόψουμε τη φόρα στην κυβέρνηση που σχεδιάζει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από την Καστοριά, εκείνον τον Ιούλη που μας πέρασε, βρεθήκαμε έξω από το ξενοδοχείο της Συνόδου των Βρετάνιων. Μέχρι τις 6 Νοέμβρη που πραγματοποιήσαμε πανελλαδικά στυλαλητήρια από την Αθήνα και τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, μπροστά στο ξενοδοχείο που ο Υπουργός Παιδείας παρουσίασε πρώτη φορά αναλυτικά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Αισθανόμαστε περήφανοι που μαζί με τα εργατικά σωματεία καταφέραμε να εμποδίσουμε μία σειρά από πληστηριασμούς, όπως συναδέλφους μας μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Βρεθήκαμε συνάδελφοι σταθερά μπροστά στην πάλη ενάντια στο φασισμό, ενάντια στο σύστημα που το γεννά. Απομονώσαμε κάθε φασιστική ή ρατσιστική φωνή όπου εμφανίστηκε.
Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με τα εργατικά σωματεία και τους μαθητές, όπως έγινε τη μέρα του, την 1η του Νοέμβρη. Μέσα από τους αγώνες μας πήραμε δύναμη. Κάναμε την οργή μας δύναμη ανατροπής. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι σύλλογοι μας πρωτοστάτησαν στις μεγάλες διαδηλώσεις για να μην συγκαλυφθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, το οποίο μας συγκλώνησε όλους αφού ζήσαμε μπροστά στα μάτια μας ότι αυτό το σύστημα δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά στα κέρδη του. Με την αποφασιστική μας παρέμβαση μπήκαμε μπροστά, έκλεισαν σχολές, δεν ξημέρωσαν συνηθισμένες μέρες. Οργανώθηκε από την πρώτη στιγμή η αγωνιστική, συντονισμένη, πανελλαδική απάντηση των φοιτητών με συλλαλητήρια καταλήψεις εκδηλώσεις. Εκφράσαμε τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Η χώρα συγκλονίστηκε από τη δράση μας. Γίναμε η φωνή των νεκρών. Καταφέραμε να αποτυπωθεί μια αλήθεια η οποία έχει γίνει βίωμα για χιλιάδες φοιτητές. Και είναι ένα σύνθημα. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το έγκλημα στα Τέμπη μας δίδαξε πως αυτή η εγκληματική πολιτική δεν θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να χαράξουμε το δικό μας δρόμο. Τώρα δεν είναι το πάμε και όπου βγει, τώρα είναι το πάμε αλλιώς, για να μην περιμένουμε τα νέα Τέμπη που η πολιτική τους ετοιμάζει. Μπήκαμε συνάδελφοι μπροστά για να βρεθούν οι φοιτητές στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλευρό των Παλαιστίνιων. Εισφαγή στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ μας έβγαλε στους δρόμους. Μας έβγαλε γιατί θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Τέτοιος αγώνας για την ειρήνη και για το δίκιο είναι αυτός που δίνουμε δυναμώνοντας την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης μαζί με εκατομμύρια φοιτητές εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Σπάσαμε στην πράξη την αισχρή προπαγάνδα της κυβέρνησης και του ΝΑΤΟ που ονόμασαν τη σφαγή στη Γάζα ως δικαίωμα στην αυτοάμυνα, που παρουσίασαν ως τρομοκράτη τον Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται για το αυτονόητο δικαίωμά του να έχει τη δικιά του πατρίδα. Γι' αυτό πρωτοστατούμε στην πάλη για απεμπλοκή της χώρα μας από τη σφαγή στη Γάζα που συμμετέχει με τα μπούνια. Η ανησυχία μας μεγαλώνει μαζί με την οργή που έχουμε για τα υπεριαλιστικά εγκλήματα, τη στάση των εμπεριαλιστών που δεν διστάζουν να δολοφονούν στο σωρό ακόμα και μικρά παιδιά, να βομβαρδίζουν νοσοκομεία και σχολεία όπως στη Γάζα. Δεν εφησυχάζουμε. Οι αιστείες πολεμικών συγκρούσεων πληθαίνουν. Οι σχεδιασμοί των μεγάλων μονοπωλίων, τα αντικρουόμενα σχέδια στην περιοχή απειλούν για μια γενικότερη πολεμική ανάφλεξη. Δεν δεχόμαστε να αξιοποιείται η επιστήμη μας για πολεμικούς σκοπούς. Συγκρουόμαστε με την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή της έρευνας των πανεπιστημίων στα σχέδια των υπεριαλιστικών οργανισμών της δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Χαιρετίζουμε τις πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης σε δεκάδες σχολές της χώρας. Δεν δεχόμαστε να λερώνουν με την παρουσία τους στελέχη του ΝΑΤΟ στις σχολές μας. Γι' αυτό λέμε ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους μας από την ΑΣΟΕ, που μόλις λίγες μέρες πριν ακύρωσαν με κινητοποίησή τους προγραμματισμένη εκδήλωση νατοικού περιεχομένου. Ο Φοιτητικός Σύλλογος της ΑΣΟΕ σήμερα συμμετέχει με απόφασή του στην πανελλαδική συνάντηση. Και από εδώ εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο όλου του κόσμου, ιδιαίτερα στους συναδέλφους στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, στο Χάρβαρντ, που κάποιοι από αυτούς έχουν δεχτεί ποινή για τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχες δράσεις αλληλεγγύης ενάντια σφαγής στη Γάζα. Αυτοί οι συνάδελφοι είναι η ελευθερία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το βλέπουμε σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ελευθερία που ορίζεται τελικά από τους ίδιους τους επενδυτές και τους μετόχους. Νιώθουμε όμως συνάδελφοι και το δηλώνουμε πιο δυνατοί, γιατί βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των αγώνων μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τα αδέρφια μας τους μαθητές, μαζί με τα εργατικά σωματεία, για να διαμορφωθεί ένα μεγάλο κίνημα, μια μεγάλη συμμαχία που να αντιμετωπίσει την πολιτική των κυβερνήσεων. Βρεθήκαμε μαζί στον δρόμο γιατί η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού.
για να γίνει ο αγώνας μας πιο αποτελεσματικός. Γιατί μας απασχολεί το τι θα συναντήσουμε μετά το πτυχίο. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά. Για τη δουλειά έως και 13 ώρες, για τις συνθήκες λάστιχο. Όπως κάναμε ενάντια στο νομοσχέδιο για το νέο ΣΥ. Για τους σχεδιασμούς για τις αλλαγές στο πλαίσιο του προσωπικού γιατρού που διαμορφώνουν αρνητικές εξελίξεις για τους αποφύτους ιατρικής που θα έρχονται αντιμέτωποι με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ένα σύστημα υγείας που θέλει να τους κάνει να κοιτάνε τους ασθενείς στη τσέπη. Αγωνιστήκαμε οι φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών μαζί με τα σωματεία μισθωτών τεχνικών και δικηγόρων. Μαζί και με αυτούς οι φοιτητές της νομικής, μαζί με όλους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, ενάντια στο άδικο φορολογικό νομοσχέδιο, που αποτελεί ένα σοβαρό χτύπημα στην πλειοψηφία των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων, αλλά και των μισθωτών που αμείβονται με μπλοκάκι, με δυσβάσταχτη φορολογία από το πρώτο ευρώ που τελικά μας αγγίζουν την προοπτική μας. Παλέψαμε όμως επίσης μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ώστε οι φοιτητές των καθηγητικών σχολών, την ώρα που υπάρχουν τεράστια κενά σε δασκάλους και καθηγητές, να μην συμβιβαστούν με ένα μαραθώνιο πιστοποιήσεων σεμιναρίων μεταπτυχιακών στον αγώνα για να συγκεντρωθούν τα αναγκαία προσόντα μόρια για να αποκτήσουν ένα διαρρισμό ως αναπληρωτές σε κάποια γωνιά της Ελλάδας. Αντίστοιχα, συνάδελφοι, κινητοποιηθήκαμε ενάντια στην ενεργεία των αποφύτων, των τμήματων κοινωνικών σπουδών, όταν η κοινωνική λειτουργία και οι κοινωνιολόγοι είναι απολύτως αναγκαίοι σε μια κοινωνία που καθημερινά αναδεικνύει με τραγικούς τρόπους την ανάγκη ανάπτυξη ενός δικτύου κρατικών υποδομών προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των κακοποιημένων γυναικών, των παιδιών, ένα σύστημα πρόληψης και υποστήριξης. Συνάδελφοι, δεν θα ήταν υπερβολή από αυτό το βήμα να πούμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στα δικαιώματά μας. Η φοιτητική ζωή έχει καταλήξει να είναι μία μάχη επιβίωσης. Μία μάχη επιβίωσης που τη δίνουμε όλοι καθημερινά. Τα μηνιαία έξοδα έχουν εκτιναχθεί. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Θεωρείται πλέον κανονικότητα να μετράμε τα ψηλά στην τσέπη μας για να δούμε αν βγαίνει η μέρα, να πάμε για ένα καφέ, ενώ δεν γίνεται ούτε λόγος για άλλες ανάγκες μας, για ψυχαγωγία, για ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Οι οικογένειές μας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, με τους μισθούς καθυλωμένους, με τη φορολογία να ακριβαίνει, τις τιμές όλων των ειδών πλατιάς κατανάλωσης και της ενέργειας να φτάνουν στο Θεό, ως αποτέλεσμα της πολιτικής κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων μονοπωλίων σε κάθε κλάδο. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, ρωτάμε, για όλα αυτά που οι φοιτητές δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, πέρα από το να μας προκαλεί με τα θλιβερά TikTok του Μητσοτάκη για τα διάφορα Πάσκα Παμά, αφήνει χιλιάδες φοιτητές στο πανάκριβο ενίκιο με τις εστίες να καλύπτουν μόλις το 7% των φοιτητών όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, χωρίς κανένα μέτρο ανακούφισης και με ένα ελάχιστο στεγαστικό επίδομα το οποίο δίνεται σε λίγους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα στοιχεία μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των φοιτητών που εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα, ενώ δεν καταγράφεται καν πώς οι συνάδελφοι παρατάνε τις σπουδές υπό αυτό το βάρος. Αυτή είναι η πολιτική, συνάδελφοι, που αντιμετωπίζει τις δικές μας τις ανάγκες ως κόστος. Αν κάτι μαρτυράει ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στη Βουλή, είναι ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Μπροστά στις προβλέψεις για νέα οικονομική κρίση που έχει ξεπροβάλει στην παγκόσμια οικονομία, προσπαθεί να προστατέψει ακόμα περισσότερο τα κέρδη των επιχειρηματιών και να την πληρώσουμε πάλι εμείς. Έτσι, την ίδια ώρα που έχουν αφαιμάξει τις οικογένειές μας, βάζοντάς τις να πληρώσουν το 95% της φορολογίας, ετοιμάζουν 6,2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. Τη στιγμή που παγιώνουν την ακραία χαμηλή χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε το 1% του ΟΑΕΠ αποφασίζουν τη μείωση του μόνιμου προσωπικού στα δικά μας τα ιδρύματα κατά 2.325 εργαζόμενους, όταν οι υπάρχον δεν αρκούν καν για να βγαίνουν πέρα οι λειτουργίες των πανεπιστημίων. Και από την άλλη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν συνεχώς νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Ενδεικτικά, οι σειγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες τείνουν να ξεπεράσουν το περσινό ετήσιο ρεκόρ των 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το κράτος χαρίζει νέες απαλλαγές. Την ίδια στιγμή,
δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και όχι την ασφάλεια της χώρας. Εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί τα ύδατα του Λιβάνου, που περιβολεί η φρεγάτα Ψαρά, ότι για κάποιο λόγο σε κάποιον άλλο πλανήτη έχουν γίνει ελληνικά. Τελικά λεφτά υπάρχουν, όμως υπάρχουν μόνο για τις επιχειρηματικές τους business, τους εργολάβους, την πολεμική μηχανή, την πολεμική εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Είμαστε περήφανοι, συνάδελφοι, για τη μεγάλη έκφραση της αλληλεγγύης από μεριάς μας στους εργαζόμενους και την νεολαία των περιοχών όπου αφέθηκαν στη τύχη τους από τις τραγικές καταστροφές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που συσπυρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών κάναμε πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό» απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος. Ένα εχθρικό κράτος που είναι ικανό να εξυπηρετεί γρήγορα, επιτελικά και ψηφιακά, πανταχού παρόν για να παρακολουθεί και να προστατεύει και να καταστέλει όποιον αγωνίζεται. Την ίδια ώρα όμως είναι επιλεκτικά ανίκανο και απόν για τις λαϊκές ανάγκες την προστασία της ζωής των εργαζομένων. Όμως εμείς, συνάδελφοι, ήμασταν εκεί και ήμασταν περήφανοι στις μεγάλες διαδηλώσεις για μέτρα τυπηρικής αντιπλημμυρικής προστασίας ενάντια στην πολιτική που λογαριάζει την προστασία του περιβάλλοντος ως κόστος. Στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους πλημμυροπαθείς. Συγκροτήσαμε εδώ στην Αθήνα ομάδα Θεσσαλών φοιτητών. Θα μείνουν χαραγμένες σε όλους μας, στον καθένα και στην κάθε μια, οι αποστολές αλληλεγγύης φοιτητικών συλλόγων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό όταν οι οικογένειές μας μετρούσαν τις πληγές τους, εμείς βρεθήκαμε στο πλάι των ανθρώπων στην Καρδίζα και σε άλλες πόλεις. Εκφράσαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Βρεθήκαμε και πάλι στο δικό τους το πλευρό, εκεί όπου οι απλοί άνθρωποι μας έλεγαν ότι αυτό εδώ το κράτος μας έπνιξε, όμως τούτος εδώ λαός και νεολαία μας σώζει. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καταφέραμε οι σύλλογοι που συσπυρώνονται στο ΜΑΣ να πρωτοστατήσουν σε όλες τις μεγάλες στιγμές, γιατί ακριβώς είμαστε μέτωπο συσπήρωσης και αγώνα φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών και κλεγμένων φοιτητών που βάζουμε μπροστά τις διεκδικήσεις για σπουδές, δουλειά, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, για επιστήμη στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγών και όχι τον κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό συγκρουόμαστε ως μέτωπο αγώνα σπουδαστών με τον εκφυλισμό και τον συμβιβασμό στο φοιτητικό κίνημα. Γι' αυτό συμπορευόμαστε με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα. Συντονίζουμε τη δράση μας. Γινόμαστε ένα απόσπαστο μέρος της μεγάλης αυτής κοινωνικής συμμαχίας. Παλεύουμε για την αναζωογόνηση του κινήματος. Στον δρόμο της σύγκρουσης και αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής. Στον δρόμο της μαζικοποίησης της συλλογικής διεκδικητικής δράσης για τις δικές μας ανάγκες. Προκύπτει όμως σήμερα πιο επιτακτικά από ποτέ ένα κρίσιμο ερώτημα που χρειάζεται να δώσουμε απάντηση. Τι κίνημα είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε? Εμείς το λέμε. Θέλουμε ένα κίνημα που θα βάζει στο στόχαστρο την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Θα αντιπαρατεθεί δηλαδή με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής πολιτικής. Ένα κίνημα που θα αμφισβητεί την πολιτική αυτή. Έτσι μόνο θα γίνουμε ακόμα πιο επικίνδυνοι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τους χτυπήσουμε εκεί που αυτοί πραγματικά πονάνε. Έτσι δεν θα μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Με ξεκάθαρο στόχο και χωρίς αυταπάτες, ότι χωρίς οργάνωση, αγώνα και πραγματική σύγκρουση και όχι στα λόγια, με αυτή την πολιτική θα βελτιωθούν οι σπουδές μας. Έτσι μόνο θα τους κερδίσουμε. Δεν έχουν κανένα λόγο να υποχωρήσουν στα αιτήματά μας αν δεν νιώθουν ότι μπορούν να χάσουν πολύ περισσότερα από τους αγώνες μας. Ένας τρόπος υπάρχει, να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση για σύγχρονους όρους σπουδών, για σύγχρονους όρους μόρφωσης εργασίας ζωής με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στην εποχή μας, τις διεκδικήσεις που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών που έρχονται στην πράξη στην αντιπαράθεση με αυτούς σχεδιασμούς. Σπουδάζοντας, γνωρίζουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις καλά. Συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με το πώς θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τα πράγματα. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε νέα δικαιώματα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες,
όπως όλα αυτά που διεκδικούμε στο πλαίσιο πάλης που σήμερα μοιράσαμε και στο τέλος θα εγκρίνουμε με ψηφοφορία, συνάδελφοι. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις και αιτήματα και τα καταθέτουμε και εδώ πέρα. Για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, για την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας στο περιεχόμενο και τους όρους φοίτησης, για αύξηση κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών, για προσλήψεις σε προσωπικό, για να διαμορφωθούν οι απαραίτητες υποδομές σε αίθουσες, για να έχουμε εξοπλισμένα εργαστήρια και βιβλιοθήκες, για να έχουμε πτυχία με αξία, για να υπάρχει ένα πτυχίο αναεπιστημονικό αντικείμενο, το οποίο θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, με τις μεταπτυχιακές σπουδές να παρέχονται δωρεάν και χωρίς δίδακτρα, για δωρεάν φοιτητική μέρημνα για όλους τους φοιτητές, για δωρεάν σύντηση, για να φτιαχτούν νέες εστίες δημόσιες και δωρεάν, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια που μας πλήττει, για να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να είναι η παιδεία ένα πραγματικό δικαίωμα για όλους μας και όχι εμπόρευμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κίνημα με πανελλαδικό συντονισμό της δράσης, για να είναι πιο δυνατές οι διεκδικήσεις, τα αιτήματα και οι αγώνες μας. Γιατί ο καθένας μόνος του, κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους της σχολής ή της πόλης του, είναι αδύναμος, είναι εύκολος αντίπαλος στα χέρια του. Πραγματικά όμως ισχυρό, αποτελεσματικό, είναι το κίνημα που θα συναντιέται με τους αγώνες των εργαζόμενων, με τη δράση των σωματείων, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα μελλοντικά επαγγελματικά και εργασιακά τους δικαιώματα, να ξέρουν τους αυριανούς τους συναδέλφους, να ξέρουν τις κατακτήσεις που έχουμε στο εργατικό κίνημα. Μόνο μαζί με τους εργαζόμενους μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους στόχους αυτής της πολιτικής, να παλέψουμε για ζωή με δικαιώματα, να διαμορφωθεί ένα μεγάλο ισχυρό κίνημα που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συσφυρώνουμε περισσότερες δυνάμεις στον αγώνα για να εμποδίσουμε την εφαρμογή αντιδραστικών μέτρων, για να ανοίξουμε δρόμο για νέες κατακτήσεις. Η καλύτερη άμυνα, συνάδελφοι, που έχουμε να κάνουμε και χρειάζεται να το έχει ο καθένας στο μυαλό του, είναι το να βγούμε στην αντεπίθεση για τις ανάγκες μας. Θέλουμε κίνημα. Κίνημα μαζικό και ζωντανό, μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών και των φοιτητριών στους αγώνες, στην οργάνωση της πάλης, στις γενικές συνελεύσεις, στη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, στις επιτροπές ετών, να γίνουν πιο ουσιαστικές οι συλλογικές διαδικασίες, να συμβάλλουν και οι φοιτητές με τις ιδέες τους, με την ενεργή συμμετοχή τους, αλλά και να δυναμώσει η αλληλεγγύη με το σύνθημα «Όλοι για έναν και ένας για όλους». Γι' αυτό και, συνάδελφοι, επιδιώκουμε οι σύλλογοί μας να γεμίσουν ζωή. Βάζουμε λοιπόν στο επίκεντρο την καλή δράση και λειτουργία των συλλόγων μας, την ενασχόληση με όλες τις πλευρές της ζωής ενός φοιτητή, με το επιστημονικό αντικείμενο, την εργασιακή προοπτική, το μέλλον του αποφύτου, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία. Έχουμε τέτοια πολλά θετικά παραδείγματα. Όμως, συνάδελφοι, χρειάζεται να εντείνουμε την προσπάθεια. Όλοι οι φοιτητές να νιώσουν στήριγμα για κάθε θέμα το φοιτητικό του σύλλογο. Τέτοια προσπάθεια έγινε φέτος, το τονίζουμε, σε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους που γύρισαν σελίδα, ξεπέρασαν τον εκφυλισμό και τη διάλυση που επέβαλαν διάφορες δυνάμεις που στηρίζουν και χειροκροτούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πιο φανερά ή όχι, την αντιεκπαιδευτική πολιτική. Γι' αυτό δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να παρέμβει στους δικούς μας τους συλλόγους, στο δικαίωμά μας να συζητάμε, να παλεύουμε συλλογικά. Καταγγέλουμε ξανά και από αυτό εδώ το αμφιθέατρο την ανοιχτή υπονόμευση των συλλόγων μας με τα κατασκευασμένα συμβούλια φοιτητών που θα εκλέγονται με ηλεκτρονικές εκλογές και νέο ψηφοδέλτιο που κάποιες διοικήσεις έχουν ξεκινήσει να οργανώνουν. Οι φοιτητές το κάναμε και θα το ξανακάνουμε. Τα σχέδιά τους θα πάνε στον κουβά. Μόνο έτσι, συνάδελφοι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χτίσουμε την πραγματική ενότητα όλων των φοιτητών. Ενότητα πάνω στα προβλήματα και στις ανάγκες μας. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα μπορούμε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Τα σχέδια για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με ένα πραγματικά μαζικό, ένα ισχυρό αγωνιστικό σχέδιο των φοιτητικών συλλόγων μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους μαθητές, όλο το λαό. Ένα κίνημα
το οποίο δεν θα πασαρεύει το τι θα χάσουμε, αλλά θα βάλει μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Θα συγκρουστεί με την καρδιά αυτής της πολιτικής, με τον πραγματικό υπεύθυνο για αυτό το νομοσχέδιο, που δεν είναι άλλους από τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, από το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση. Σήμερα, συνάδελφοι, εδώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με το συντονισμό μας, παίρνουμε αγωνιστική απόφαση. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε. Θα εγκρίνουμε κοινό ενωτικό κάλεσμα προς όλους τους φοιτικούς συλλόγους της χώρας, το οποίο έχει ετοιμαστεί και μοιραστεί. Είναι στο δικό μας το χέρι από εδώ και πέρα. Η οργάνωση της πάλης, ο στόχος να σηκωθεί ένα ισχυρό κίνημα διεκδίκησης και αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο. Το φωνάζουμε και το ξεκαθαρίζουμε. Το νομοσχέδιο αυτό δεν θα περάσει. Παίρνουμε την ευθύνη να μην υπάρξει φοιτητής που δεν θα μάθει την αλήθεια για τις συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Να μην υπάρξει έτος που δεν θα οργανωθεί η συζήτηση για το τι ετοιμάζουν για τις σπουδές μας. Να μην υπάρξει σχολή που δεν θα οργανωθεί η εκδίκηση για τα προβλήματα που υπάρχουν. Συνάδελφοι, τώρα είναι ώρα ξεσηκωμού. Όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουμε γενικές συνελεύσεις στα έτη, στα τμήματα και στις σχολές για να καταδικάσουμε το νομοσχέδιο, για να οργανώσουμε τον αγώνα για να μην περάσει. Οργανώνουμε συντονισμένες πανελλαδικά διαδηλώσεις και συλλαλητήρια με καταλήψεις, με κλειστές σχολές το Γενάρη. Συντονιζόμαστε μαζί με τα εργατικά σωματεία και τους μαθητές, γιατί το νομοσχέδιο αυτό, η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού. Συνάδελφοι, το έχουμε αποδείξει και θα το ξανακάνουμε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε πάρει μαθήματα, βρεθήκαμε όποτε χρειάστηκε η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε πείρα, έχουμε καταστρέψει τα σχέδιά τους. Όπως είπαμε και πριν, στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη γίναμε φωνή όλων των νεκρών. Δεν πέρασε η συγκάλυψη. Βρεθήκαμε στο πλευρό των συναδέλφων μας από τη Θεσσαλία, του λαού που το χρειάστηκε. Βρεθήκαμε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Ξέρουμε πολύ καλά να δίνουμε αγώνες. Έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα εδώ πέρα δίνουμε την πρώτη απάντηση. Ήταν γελασμένοι που αν νόμιζαν πως θα το περάσουν έτσι. Το κάνουμε ξεκάθαρο. Ο σημερινός μας συντονισμός είναι μήνυμα αγώνα και απάντησης. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Με το κοινό μας κάλεσμα τους γυρίσουμε τον πόλεμο. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους εκτελεστικής γραμματείας.